Καλημερίζω τον πρέσβη επί τιμή, τον κύριο Γιώργο Αϊφαντή. Καλημέρα κύριε Αϊφαντή. Καλή σας μέρα κύριε Σαχίνη, καλημέρα στους ακροατές σας. Κύριε Αϊφαντή, είναι η δεύτερη ή η τρίτη φορά που μία μυστική συνάντηση, και από αυτό θέλω να ξεκινήσω, διαρρέεται πρώτα από τον τουρκικό τύπο. Δεν υπάρχει μια έστω εκ των υστέρων κοινή που είναι μυστική και κανείς, παρότι δεν είμαστε υπέρ της μυστικής διπλωματίας, θα περίμενε τουλάχιστον να μην διαρρεύσει. Σας λέει κάτι αυτό? Μου θυμίζει τη γνωστή ρίση του Άινστάιν, ο οποίος έδινε έναν ορισμό για την... ο οποίος έλεγε ότι εάν κάνεις το ίδιο πράγμα με τον ίδιο τρόπο και περιμένεις διαφορετικό αποτέλεσμα, είσαι εξ ορισμού ηλίθιος. Και πιστεύω ότι η ελληνική διπλωματία, η ελληνική πλευρά δεν είναι εξ ορισμού ηλίθια. Ενοχική είναι. Κρύβει κάτω από το χαλί συναντήσεις οι οποίες τις επιβάλλονται κυρίως έξωθεν, αλλά και από ένα δικό της σύνδρομο, το σύνδρομο του εξαρτώμενου, ο οποίος πιστεύει ότι με τη μεσητεία των Γερμανών θα επιτύχανε κάτι. Και θα ήθελα την προσοχή των ακροατών σας, κύριε Σαχίνη, στο τι επιδιώκαμε εμείς. Γιατί πήγαμε σε αυτή τη συνάντηση, την οποία είτε εμείς βάλαμε τους Γερμανούς, είτε πρωτοβουλιακά την οργάνωσαν οι Γερμανοί και μας κάλεσαν. Εμείς γιατί πήγαμε? Πήγαμε διότι πλησιάζουν εκλογές και η ελληνική πλευρά θέλει την ησυχία της μέχρι τις εκλογές. Δεν είχαμε κανέναν άλλο λόγο να πάμε παρά μόνο αυτόν. Δεν πρόκειται η κυρία Άννα Μαρία Μπούρα να λύσει τα εκκρεμή θέματα τα ελληνοτουρκικά. Σε σχέση με τον Καλίν υπάρχει και δυσαναλογία μεγέθους. Όχι, δεν υπάρχει. Μιλάει με Μπλίνκεν το ένα το άλλο. Όχι, δεν υπάρχει κατά τα ελληνικά μέσα. Είναι ένας διπλωματικός σύμβουλος του Ερντογάν. Ένας. Ωραία. Λοιπόν, εντάξει, και ο Φωστήρας είναι ομάδα και η ομάδα είναι και η Ρεάλ Μαδρίτης. Λοιπόν, εντάξει, μπορεί να παίξουν 11 με 11 παίζουν πάντοτε. Το λέει και ο Φέρεντς Πούσκας αυτό. 11 με 11 παίζουν. Λοιπόν, δεν είναι μόνο αυτό. Πήγαμε για να εξασφαλίσουμε την ησυχία. Το έχω ξαναδεί το έργο, έχω μιλήσει πρόσφατα γι' αυτό με αντίστροφους ρόλους στην κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ κτλ. Το ερώτημα είναι τι δίνουμε. Γιατί ο Καλίν να χάσει τον πολύτιμο χρόνο του, γιατί είναι πολύ άσχολος άνθρωπος και ο χρόνος του είναι πραγματικά πολύτιμος και είναι ένας πολύ έμπειρος διπλωμάτης. Γιατί να χάσει τον χρόνο του και να έρθει σε μια συνάντηση? Τι ζητούσε ο Καλίν για να καθίσει στο τραπέζι? Διαβάσαμε ότι η συνάντηση ήταν δίχως προαπαιτούμενα, δίχως ημερήσια διάταξη κτλ. Άρα ένα φόρουμ όπου παρουσία των Γερμανών, οι οποίοι είναι οι πρακτικογράφοι της υπόθεσης και αυτοί που θα δώσουν συνέχεια, κάθε πλευρά βάζει τις απαιτήσεις. Εμείς τι πήγαμε και ζητήσαμε? Ζητήσαμε πίσω, ξέρω εγώ, την Ήπειρο και την Τένεδο. Τι ζητήσαμε? Ζητήσαμε την ησυχία μας. Και ο άλλος έβαλε τα θέματα του πάνω στο τραπέζι. Αποστρατητικοποίηση των νησιών, να μην προωθηθεί αμερικάνικος εξοπλισμός, να αντικαταστήσει τον πρώην Σοβιετικό που αποσύρουμε μαζικά, να μην υπάρξει χώρηση νέων κοιτασμάτων στην επίμαχη περιοχή του τουρκολιβικού μνημονίου, δηλαδή ανοιχτά της Ιεράπετρας, να το λέμε για να το καταλάβει ο κόσμος, και ό,τι άλλο έβαλε πάνω στο τραπέζι, το στρατόπεδο του Λαβρίου κτλ. Αυτά κατεγράφησαν. Γι' αυτό στη διπλωματία πας σε μια συνάντηση, δεν είναι blind date, έτσι, δεν είναι τυφλό ραντεβού, πας και ξέρεις ότι αυτά που θα πεις και αυτά που θα πει ο άλλος καταγράφονται, είναι το κεκτημένο της διαπραγμάτευσης. Μπήκαν λοιπόν πάνω στο τραπέζι οι απαιτήσεις του. Εάν εμείς τις απορρίψαμε, έπρεπε να βγούμε έξω και να πούμε, ξέρετε, πήγαμε σε μια συνάντηση με καλές προθέσεις, αλλά αυτά που ακούσαμε ήταν αδιανόητα και γι' αυτό το λόγο βγήκαμε από τη συνάντηση. Δεν κάναμε τέτοια ανακοίνωση. Ούτε οι Γερμανοί την κάνανε, ούτε οι Τούρκοι την κάνανε. Την κάνανε εκ των υστέρων, όταν πλέον μας είχαν παγιδεύσει. Και για να κεφαλαιοποιήσουν, να κατοχυρώσουν ότι κατέθεσαν τις απαιτήσεις τους και εμείς τις ακούσαμε. Και εμείς τις ακούσαμε. Και το επόμενο βήμα, στην επόμενη συνάντηση που θα υπάρξει, θα τη μάθουμε πάλι από τους Τούρκους, θα είναι να τα συζητήσουμε. Και διερωτώ με τι μπορούμε να συζητάμε. Κανονικά στη διπλωματία, για να πας σε μια συνάντηση, κάτω από απειλές και παραβιάσεις του άλλου,
απειλές, ας πούμε, ο πύραυλος θα πέσει στην Αθήνα, διαρκείς υπερπτήσεις, γίνεται της παλαβής πάνω από τα νησιά. Με την πρόσφατη άρτηση, όπου εμείς σηκώσαμε 30 αεροπλάνα, οι Τούρκοι είχαν 20. Λοιπόν, απαιτείς να υπάρξει ένα διάστημα στο οποίο δεν θα υπάρχουν προκλήσεις. Αυτό είναι το πρώτο που ζητάς ως προαπαιτούμενο, λέτε. Ως γιατί... προαπαιτούμενο. Όχι ότι είσαι αρνητικό σε μια συνάντηση, καλό είναι να γίνονται. Όμως θέτεις κάποιες προϋποθέσεις, λέτε. Βεβαίως. Οι οποίες δεν ετέθησαν και θέλω να διευκρινίσω ότι δεν αφορά το θέμα την Ελληνίδα διπλωμάτη. Πήγε εκεί με εντολές. Προφανώς. Και αυτός ο οποίος της έδωσε τις εντολές διαμόρφωσε και το πλαίσιο. Θα πας τώρα, θα μιλήσεις υπό το κράτος των απειλών, θα μιλήσεις υπό το κράτος των παραβιάσεων. Άρα τι λέμε στους Τούρκους, η τακτική σας δουλεύει. Η τακτική σας του εκφοβισμού, του μαζικού εξαφλισμού, θα πούμε στην Αθήνα, θα το αρθούμε ένα βράδυ, όλη αυτή η φιλολογία δουλεύει. Πηγαίνουμε οι άλλοι και παρακαλούμε για την ησυχία μας μέχρι να κάνουμε τις εκλογούλες μας, που είναι σε δύσκολη φάση τώρα η κυβέρνηση και θέλει να μειώσει τα θέματα τριβής. Και τι τους λέει ακόμη παραπέρα. Τους λέει ότι οι Έλληνες, οι οποίοι αγοράζουν ραφάλ, αγοράζουν φρεγάτες κτλ. Είμαστε έτσι, big spenders, ας πούμε. Και καλά κάνουμε. Δεν έχουν την πρόθεση να τα χρησιμοποιήσουν. Γιατί όποιος έχει την πρόθεση να τα χρησιμοποιήσει, δεν κάθεται να συζητήσει παραχωρήσεις, αποστρατιωτικοποιήσεις, παραχωρήσεις υπό τη μορφή να μην ασκήσει κυριαρχικά του δικαιώματα, δηλαδή να μην εκμεταλλευτεί και δυνοτίωση Κρήτης, τον ενεργειακό πλούτο κτλ. Όλα αυτά είναι προς διαπραγμάτευση. Τα συζητάμε. Άρα, εμπεδώνεται στους Τούρκους αυτό που είπε ο Ερντογάν όταν ήταν εκεί στον Παλί, στη συνάντηση που του, στη συνέντευξη τύπου που είπε ότι ναι, οι Έλληνες αγοράζουν το ένα, αγοράζουν το άλλο κτλ. Τους λείπει η καρδιά. Τους λείπει η καρδιά. Αυτά τα πράγματα, αυτή η δουλειά, δηλαδή η εξωτερική πολιτική, είπε ο Ερντογάν, χρειάζεται καρδιά. Ξέρει ότι το ελληνικό πολιτικό σύστημα δεν πρόκειται να τα χρησιμοποιήσει. Γιατί δεν πρόκειται να τα χρησιμοποιήσει? Διότι δεν επιτρέπουν οι Αμερικανοί. Δεν επιτρέπει η σωστή πλευρά της ιστορίας. Ακούτε διάφορους αποστράτους που βγαίνουν στα κανάλια και κάνουν δουλειά όχι στρατιωτικού αναλυτή, αλλά διπλωμάτη. Είναι λίγο το άγχος να μην χτυπήσουμε πρώτοι. Σοβαρά! Να μην χτυπήσουμε πρώτοι. Ας επομβαστούν οι Τούρκοι, αλλά να μην τους χτυπήσουμε πρώτοι. Αυτό το πράγμα, το να μην χτυπήσουμε πρώτοι, γιατί λέει θα έχουμε απέναντί μας τη συμμαχία. Άρα δεν κρίνουμε με όρους εθνικού συμφέροντος, κρίνουμε με όρους συμμαχικού συμφέροντος, το οποίο δεν θέλει η Ελλάδα και η Τουρκία να είναι σε σύγκρουση. Και αν έχετε όλες τις απαιτήσεις της Τουρκίας, επειδή την Τουρκία δεν μπορεί να την πιέσει και θέλει να την προσελκύσει, ενώ η Ελλάδα είναι απεριόριστα ελαστική. Αυτά. Θέλω να σας ρωτήσω, μισό λεπτό, καταρχάς για αυτή καθ' αυτή τη συνάντηση. Το είπατε ότι κρατήθηκε μυστική μέχρι που είχαμε την τουρκική διαρροή. Είμαστε και αφαιρείς αν πιστεύαμε, δεν το λέγανε. Ναι. Αμέσως μετά στο καπάκι, λίγες ώρες μετά, ο Ερντογάν επανήλθε. Σας λέει κάτι αυτό και είπε ότι θα έρθουμε νύχτα. Το επανέφερε δηλαδή. Είπε δημόσια αυτά που είπε ο Καλίν κατηδίαν. Προσέξτε, να μην είπε... έχετε καμία αμφιβολία. Α, γιατί είπε, η διατύπωσή του ήταν και πολύ πονηρά διατυπωμένη. Εμείς λέει δεν διεκδικούμε κανένα νησί στο Αιγαίο. Κανένα. Οι Γερμανοί δεν διεκδικούν κανένα νησί στο Αιγαίο, αλλά οι Γερμανοί είναι εκείνο το κράτος το οποίο με την μεγαλύτερη επιμονή βάζει θέμα αποστρατιωτικοποίησης των νησιών παντού και πάντοτε. Να σας θυμίσω ότι η κυρία Μέρκελ είχε γίνει έξαλλη με τον Υπουργό Δένδια, διότι είχε φέρει προς κύρωση την Ελληνο-Αιγυπτιακή Συμφωνία στη Βουλή και έτσι της άλλαγε τη δυνατότητα να μεσολαβήσει. Η Γερμανία λοιπόν, και προκαλώ οποιονδήποτε να κάνει ένα ερώτημα στη γερμανική πρεσβεία, δύο ερωτήματα μάλλον, οποιοδήποτε δημοσιογράφο. Το πρώτο είναι να αναφέρει συγκεκριμένα νησιά, όχι τη Σάμο και τη Λέσβο, αλλά να αναφέρει τους φούρνους Ικαρίας, να αναφέρει το Φαρμακονήσι, τα Ήμια, την Κανδελιούσα κτλ. Εάν τα θεωρεί η γερμανική κυβέρνηση ελληνικά ή όχι. Και όποτε πάρει απάντηση να έρθει να μου τρυπήσει τη μύτη.
Το δεύτερο που πρέπει να τους πει, αν πρέπει να είναι αποστρατιωτικοποιημένα τα νησιά του Αιγαίου. Ποια είναι η θέση της γερμανικής κυβέρνησης. Δεν θα πάρει απάντηση. Και στην διπλωματία το όχι δεν λέγεται ποτέ ισιοπή, ισοδυναμή με απόρριψη. Λοιπόν, αυτό το πράγμα με αυτούς τους μεσάζοντες πήγαμε εμείς και κατέθεσε ο Καλίν την απέτηση ή παίρνετε τα στρατεύματα ή αλλιώς θα τα διώξουμε εμείς. Αυτό είπε κατηδίαν στην κυρία Μπούρα και αυτό έσπευσε να πει και ο Ερντογάν δημόσια, χωρίς να παραβιάζει το απόρριτο των συνομιλιών, γιατί το σέβονται αυτά τα πράγματα οι Τούρκοι, αλλά βγήκε και είπε δημόσια αυτό το οποίο είπε ο άλλος κατηδίαν. Λέει εδώ ο φίλος ο Αργύρης, κύριε Υφαντή, αν λοιπόν εμείς δεν αντιδρούμε λόγω έξωθεν εντολών, αυτό δεν είναι το σχέδιο της κυρίας Νούλαντ, γιατί λέει δεν το λέτε. Εντάξει, μην υπερτιμούμε την κυρία Νούλαντ, αυτό το σχέδιο των Ηνωμένων Πολιτειών. Οι Ηνωμένες Πολιτείες, η κυρία Νούλαντ εξυπηρετεί την πολιτική τους, θέλει εκείνες τις παραχωρήσεις από την Ελλάδα, οι οποίες είναι απαραίτητες για να κρατηθεί η Τουρκία σε αντιρωσική τροχιά. Το έχουμε πει πάρα πολλές φορές. Εμείς δεν λέμε ποτέ στους Αμερικανούς ότι ξέρετε, εάν μας επιτεθεί η Τουρκία, εάν κάνει ένα θερμό, μια προσβολή των δυνάμεών μας στα νησιά, εάν κάνει επιχειρήσει κάτι, δεν θα είναι σημειακή αντίδρασή μας μόνο, που λένε διάφοροι πάλι απόστρατοι. Δεν θα υπάρξει καν και σημειακή, εγώ λέω, ας πούμε. Αλλά, εν πάση περιπτώσει, εμείς θα αποχωρήσουμε από το ΝΑΤΟ, θα κλείσουμε τον εναέριο χώρο μας, θα ζητήσουμε την αναστολή καθεστώτος λειτουργίας των στρατηγικών διευκολύνσεων των ΗΠΑ στην Ελλάδα. Αυτά έλεγε ο Παπανδρέου και τον παίρναν σοβαρά. Τον παίρναν δε σοβαρά γιατί στα χαρτιά που έχουν βγει από τότε μέχρι τώρα τον ανέφεραν ως Maverick. Maverick σημαίνει ο άνθρωπος, έχει κακή έννοια, αλλά σημαίνει αυτός που δεν ξέρει τι θα κάνει. Ο απρόβλεπτος. Η Ελλάδα είναι ο προσδόκητος, ο μη προβλέψιμος. Συνέπως η Ελλάδα είναι δεδομένο, είναι το εγκυστρωμένο ψάρι, το αρχιοθετημένο, σωστή πλευρά της ιστορίας. Δεν πρόκειται να τα κάνει αυτά. Ακόμη και αν οι Τούρκοι προσβάλλουν την εθνική της κυριαρχία. Οι περισσότεροι πιστεύουν ότι οι βάσεις οι αμερικανικές θα λειτουργήσουν σαν ασπίδα. Εγώ δεν το καταλαβαίνω πώς θα λειτουργήσουν σαν ασπίδα. Οι Αμερικανοί δεν πρόκειται να κουνήσουν μέσα από τις βάσεις, οι Τούρκοι δεν πρόκειται να τις προσβάλλουν, θα κάνουν τη δουλειά τους. Τι είδους βάσεις είναι, τι είδους ασπίδα είναι αυτό. Αυτό που δεν έχουμε καταλάβει είναι ότι οι Αμερικανοί κάνουν τη δουλειά τους. Αυτό είναι το εθνικό του συμφέρον και εγώ αν ήμουν Αμερικανός διπλωμάτης, όπως είναι τώρα ο κύριος Τσούνης, ας πούμε, δεν κάνει επαγγελματία διπλωμάτης, εν πάση περιπτώσει η συμβουλή του, αυτό του λένε να λέει. Κύριε... Ως Έλληνας τι κάνω. Ως Έλληνας. Κύριε Πρέσβη, μου λένε εδώ και να το κλείσω γιατί θέλω να πάω και σε ένα ακόμη κεφάλαιο μαζί σας σήμερα. Δράτωμαι της ευκαιρίας. Όμως μου λένε εδώ, την προηγούμενη μυστική συνάντηση που πάλι διέρευσε από τον Τζαβούσογλου τότε, ήταν πασιφανές ότι έγινε εν αγνία αρχικός του Ελληνικού Υπουργείου Εξωτερικών. Χθες, μετά την τουρκική διαρροή, πάλι τα σχόλια γίνονται μέσα από το κυβερνητικό επιτελείο του Μεγάλου Μαξίμου, αλλά όχι από το Υπουργείο Εξωτερικών. Δεν υπάρχει ένα θέμα. Είναι δυνατόν το Υπουργείο Εξωτερικών να μην γνωρίζει ή να μαθαίνει εκ των υστέρων, μου λένε, για αυτές τις συναντήσεις? Και επίσης μου υπενθυμίζουν την προηγούμενη μυστική συνάντηση Σουρανή Καλίν στο Βερολίνο, υπό γερμανική εποπτεία. Αμέσως μετά είχαμε την κρίση με το Ρουτς Ρέις. Η διάσταση ανάμεσα στο Ελληνικό Υπουργείο Εξωτερικών και στους ενίκους του Μαξίμου είναι ιστορική. Αν τη δει κανείς, πάει πολύ πίσω. Σαμαράς Μητσοτάκης, Κοντιάς Τσίπρας για πάρα πολλά θέματα και τώρα Δένδιας Μητσοτάκης. Σχετίζεται και με τις διαφορετικές πολιτικές στοχεύσεις Πρωθυπουργού και εκάστοτε Υπουργού Εξωτερικών. Αυτό δεν σημαίνει, δεν θέλω να πω ότι η κυρία Σουρανή και η κυρία Μπούρα είναι κακοί επαγγελματίες. Ίσα ίσα η γνώμη μου για τις δύο είναι ότι είναι πολύ καλές επαγγελματίες. Όμως λειτουργούν με βάση εντολές του πολιτικού του προϊσταμένου, που σε αυτή τη συγκεκριμένη περίπτωση είναι ο Πρωθυπουργός. Και ο Πρωθυπουργός έχει μια αντίληψη περί προσωπικής διπλωματίας, δεν του βγαίνει και πολύ φοβούμαι ότι θα πρέπει να ξαναδιαβάσει το απόφθεγμα του Αϊνστάιν με μεγαλύτερη προσοχή.
Διότι δεν έλεγε τυχαία πράγματα ο μεγάλος φυσικός και φιλόσοφος. Μάλιστα. Λοιπόν, το κρατώ. Αυτή είναι η άποψή μου. Γιατί υπάρχει αυτή η διαφορά? Υπάρχει διότι οι εκάστοτε ένικοι έχουν διαφορετικές στοχεύσεις και έχουν και τα μέσα των στοχεύσεών τους. Δηλαδή το Υπουργείο Εξωτερικών έχει πολύ σημαντικά απόρριτα κονδύλια, θεωρείται εφαλτήριο παραδοσιακά κακώς, κάκιστα, για την Πρωθυπουργία. Μην τα λέμε τώρα. Θέλω να κλείσουμε με το κεφάλαιο της μονομερούς, και θα προσέξω πολύ τις εκφράσεις μου, με βάση αυτά που έχουν γραφεί όμως. Και επίσημα, μονομερούς οριοθετήσεως της Αιγύπτου δυτικά προς τη Λιβύη, όπου εδώ έγινε αιτία πανηγυριού για μπλοκάρισμα του τουρκο-λιβικού μνημονίου, και θα το πω ευθέως, το δίκαιο της θαλάσσης μονομερής οριοθέτηση δεν υπάρχει, είναι παράνομο, πρέπει να συνεννοηθείς. Μονομερή ανακήρυξη υπάρχει ενιαία, όχι αλακάρτ. Παρόλα αυτά, ποια είναι η δική σας γνώμη? Διότι αν είναι έτσι, εγώ αναρωτιέμαι τότε η Αίγυπτος γιατί δεν προχώρησε σε οριοθέτηση δυτικά και με την Ελλάδα και ανατολικά πέραν του 28ου, να τελειώνουμε. Γιατί η Αίγυπτος έκανε τη δουλειά της, αυτό το καταλαβαίνω. Η Αίγυπτος εκμεταλλεύεται την έλλειψη κυβέρνησης διεθνώς αναγνωρισμένης και με πλήρης αρμοδιότητες στη Λιβύη. Ό,τι έκανε και η Τουρκία δηλαδή. Για να ορίσει, αγνοώντας τη μέση γραμμή, το δυτικό όριο της αποκλειστής οικονομικής ζώνης. Μέχρι σε ενός σημείου. Δεν πηγαίνει στο βόρεια τόσο ώστε να συναντήσει την προέκταση της γραμμής που έχει οριοθετήσει με την Ελλάδα. Σταματάει σε ένα σημείο και αφήνει τα υπόλοιπα προς μελλοντική διερεύνηση. Πρακτικά αυτό σημαίνει ότι η Λιβύη δικαιούται να προσφύγει στο Διεθνές Δικαστήριο της Χάγης. Δεν θα το κάνει, δεν θα την αφήσουν οι Τούρκοι που την ελέγχουν. Αλλά μια μελλοντική λιβική κυβέρνηση εκεί θα πάει, λέγοντας ότι εδώ πέρα αγνοήθηκε πλήρως το δίκαιο της θάλασσας. Τη σχετική σύμβαση την έχουν υπογράψει και η Αίγυπτος και η Λιβύη. Άρα πάμε σε αυτή την κατάσταση. Τώρα ότι οι πανηγυρισμοί, οι εκλογές έρχονται, πανηγυρίζουμε που πετάνε τα περιστέρια, ας πούμε. Δεν υπάρχει θέμα. Η Αίγυπτος έκανε μια δική της δουλειά. Θα μπορούμε να πανηγυρίζουμε για αυτή τη μερική οριοθέτηση που έχουμε υπογράψει. Μόνο γι' αυτό μπορούμε να πανηγυρίζουμε. Αλλά είναι περσινά ξεναστραφίλια. Χρειαζόμαστε φρέσκους θριάμβους. Χρειάζεται το Υπουργείο Εξωτερικών και ο πολιτικός του προϊστάμενος φρέσκους θριάμβους. Και κάνει μνημόσυνα με τα κόλληβα των άλλων. Αυτό που δεν καταλαβαίνουμε είναι ότι η Ελλάδα θα μπορούσε να έχει εκχωρήσει σε αυτή την περιοχή, την επίμαχη περιοχή, εκμεταλλευόμενη τον νόμο Μανιάτη και την εκατοχήρωσή του στην Εφημερίδα των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων, να εκχωρήσει άδειες έρευνας, γιατί αυτή τη στιγμή το φυσικό αέριο είναι το μελλοντικό καύσιμο της Ευρωπαϊκής Ένωσης για τα επόμενα 10 με 15 χρόνια και μάλιστα εμπροστοβαρός. Αν δείτε όλη αυτή τη συζήτηση που γίνεται για το Κατάρ, κύριε Σαχίνη, που ξαφνικά το Κατάρ, ας πούμε, άρχισε να δωροδοκεί, δηλαδή ακολουθώντας το μοντέλο της Volkswagen και των μεγάλων εταιριών, άρχισε να δωροδοκεί απευθείας Ευρωπαίους αξιωματούχους. Όλη αυτή η ιστορία που λένε ότι το Κατάρ είναι εναλλακτική λύση, είναι εναλλακτική λύση από το 2026 και μετά. Δηλαδή υπάρχει ένας ορίζοντας 3 χρόνων. Μέσα σε αυτά τα 3 χρόνια, αντί να πηγαίνουμε και να συνάπτουμε, όπως έκανε μονομερώς η Γερμανία, μακροπρόθεσμες συμφωνίες εισαγωγής φυσικού αερίου από το Κατάρ, με αβέβαιες τιμές, και όχι μόνο με αβέβαιες τιμές, αλλά χωρίς να ξέρουμε αν θα υπάρχουν τα σκάφη διαθέσιμα για να το μεταφέρουν, τα ειδικά σκάφη από το Κατάρ στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Θα μπορούσαμε να είχαμε προχωρήσει την εξόρυξη της έρευνας για το φυσικό αέριο και την πρόθεσή του με αγωγούς, διότι αυτό είναι η εναλλακτική ως προς το ρωσικό φυσικό αέριο λύση για την Ευρώπη. Η προώθηση φθηνού φυσικού αερίου με αγωγούς είναι ο φθηνότερος τρόπος να έρχεται από τη λεκάνη της Ανατολικής Μεσογείου, ο East Med δηλαδή, να προωθήσει
φυσικό αέριο στις αγορές της Ευρώπης. Δεν το θέλει αυτό η ηγεσία της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Δεν το θέλει. Δηλαδή η κυρία Φόντερ Λάιεν, ο κύριος Μαργαρίτη Χινάς και όλοι αυτοί διατείνονται ότι είπαν όσα είπαν για το Κατάρ, όχι επειδή χρηματιζόντουσαν, αλλά από πολιτικό υπολογισμό για να εξασφαλίσουν μελλοντική ενεργειακό εφοδιασμό από το Κατάρ. Κρίνεται αυτό. Κατά τη γνώμη μου δεν είναι σωστό, δεν είναι και ειλικρινές, άλλα πράγματα είχαν στο μυαλό τους. Το Κατάρ δεν είναι η λύση για την Ευρωπαϊκή Ένωση. Τη στιγμή που η ίδια Ευρωπαϊκή Ένωση στο πρόσωπο της Ελλάδας και της Κύπρου έχει και των συνεργαζόμενων χωρών, Αιγύπτου, Ισραήλ, έχει τεράστια ενεργειακά αποθέματα, τα οποία πολύ πιο φθηνά και πρακτικά πιο γρήγορα θα μπορούσαν να φτάσουν στις ευρωπαϊκές αγορές. Συνεπώς, η Αίγυπτος κάνει τη δουλειά της, γιατί κάνει έρευνα και βρίσκει διαρκώς νέα κοιτάσματα και τα κατοχυρώνει ακόμη και με αμφισβητήσιμες πρακτικές έναντι της Λιβύης. Εμείς όμως δεν κάνουμε τίποτα. Όχι, εμείς όπως είπατε πανηγυρίζουμε περσινά ξινά στα θύλια, που όμως δώσαμε την επίρρεια της Κρήτης, ξαφανίσαμε Χρυσή Κουφονήσι, ξαφανίσαμε Κάρπαθο Κάσο Ρόδο και κάναμε μια μερική, μια τμηματική οριοθέτηση. Θα έπρεπε η ελληνική πλευρά να κάνει δύο πράγματα. Πρώτον έρευνες και δεύτερον πίεση πάνω στην Αίγυπτο, και έχει πάρα πολλά πράγματα που μας χρωστάει η Αίγυπτος. Ναι. Έτσι, έχει πάρα πολλά πράγματα σε όλα τα ευρωπαϊκά όργανα. Η Αίγυπτος βρίσκεται μονίμως κάτω από κριτική, βαρύτατη κριτική, και η Ελλάδα έχει ψώνια σπίδα για να επεκταθεί ανατολικά η οριοθέτηση. Αυτά δεν τα κάνουν. Απλώς περιμένουν να δούνε πότε θα γίνουν οι εκλογές και ποιος θα πάρει την καρέκλα πιανού στην Ελλάδα. Δεν υπάρχει δηλαδή ευθύνη των ηθινόντων για το συμφέρον της χώρας, μαλλιοτραβιούνται για το ποιος θα πετάξει τον άλλον από το Μαξίμου. Και να μην του κάτσει, όπως έχετε πει χαρακτηριστικά, στη δικιά του βάρδια το τενεκεδάκι να πάει να πιο κάτω. Να μην του κάτσει στη δικιά του βάρδια. Και αυτό που πρέπει να γνωρίζουν οι ακροατές σας είναι ότι και οι φιλοδοξούντες να αντικαταστήσουν συνολικά τους, δηλαδή η αξιωματική αντιπολίτευση, ακριβώς στην ίδια λογική κινείται. Δηλαδή και η ίδια δεν πρόκειται να κάνει έρευνες, το δόγμα του να μην είμαστε μοναχοφάιδες, το οποίο διατυπώθηκε και το οποίο δεν αναλύεται. Και επειδή έχουμε εκλογές, πραγματικά ο κόσμος να ψηφίσει ό,τι θέλει, αλλά θα πρέπει να ρωτάει αυτούς που σκέφτεται να σταυρώσει, και τώρα οι βουλευτές έχουν πάρει τις βάρνα τα σπίτια και τα καφενεία και τα λοιπά. Τι θα κάνετε με όλα αυτά. Να κάνει με τους εξοπλισμούς, τι σκέφτεται να κάνει με τα νησιά, τι σκέφτεται να κάνει με την ενεργειακή ανάπτυξη. Αυτά είναι τα ερωτήματα τα οποία πρέπει να τίθενται, και όχι μόνο αν θα του διορίσει το γιο ή τη θυγατέρα στην τράπεζα. Κύριε Αϊφαντή, θα κλείσω με ένα ερώτημα καρφί. Ρώτησε, λέει, τον κύριο Πρέσβη, κανονικά σε αυτές τις ενημερώσεις, μυστικές, φανερές, ΑΟΣ, το ένα και το άλλο, δεν θα έπρεπε, ειδικά στα θέματα εξωτερικής πολιτικής, να συμμετέχει και η ΕΥΠ, ή η ΕΥΠ ασχολείται με άλλα καθήκοντα? Η δουλειά της ΕΥΠ δεν είναι να μετέχει σε διπλωματικές διαπραγματεύσεις. Θα πρέπει, βέβαια. Όχι, δεν είπαν διπλωματικές. Εννοούν στην πληροφορία, στο πληροφοριακό υλικό. Α, να παρέχει πληροφοριακό υλικό, ναι. Δηλαδή να εξηγεί στους ανθρώπους που θα πάνε στη διαπραγμάτευση τι έχουν πληροφορηθεί ακούγοντας τα τηλέφωνα. Ελπίζω το Predator να μην το χρησιμοποιούν μόνο για ελληνικά τηλέφωνα, γιατί οι Τούρκοι έχουν smartphones. Να ακούν και τίποτα από εκεί. Τι θα γίνει μέσα στη συνάντηση. Φαντάζομαι ο κύριος Δεμήρης είναι διπλωμάτης έμπειρος. Είναι διπλωμάτης έμπειρος, και κάτι τέτοιο, εφόσον το έχει, δεν θα είχε παραλείψει να το θέσει υπόψη της κυρίας Μπούρα, η οποία έφερε και το βάρος αντιμετώπισης της Ρεάλ Μαδρίτης, ας πούμε, ή του Καλίν. Οπότε πραγματικά ελπίζω η ΕΥΠ να κάνει και αυτές τις δουλειές, και όχι μόνο αυτές που μαθαίνουμε στα βραδινά δελτία κάθε μέρα. Κύριε Πρέσβη, θέλω να σας ευχαριστήσω. Θα τα ξαναπούμε. Εγώ σας ευχαριστώ. Έχετε πολλά ερωτήματα, αλλά. Στους τηλεθεατές σας για τις γιορτινές μέρες που έρχονται. Και εμείς σας το ευχόμαστε. Έχω πολλά εδώ πέρα ερωτήματα, αλλά θα θέλαμε μια ολόκληρη εκπομπή. Θα τα κρατήσω για μια άλλη φορά αυτά. Μια άλλη φορά. Καλή σας ημέρα, να είστε καλά. Καλή σας μέρα, κύριε Σαχίνη. Γεια σας.